Είναι η πρώτη μέρα του τρίτου φεστιβάλ σχημάτων Αριστερής Ενότητας. Το φεστιβάλ αυτό το κάνουμε τα σχήματα Αριστερής Ενότητας Αθήνας κάθε άνοιξη, εκεί γύρω στο Μάη, προσπαθώντας να δώσουμε το δικό μας πολιτικό και πολιτιστικό αντιπαράδειγμα μέσα από ένα διήμερο φεστιβάλ που έχει τόσο πολιτικές, πολιτικές εκδηλώσεις όσο και ένα καλλιτεχνικό κομμάτι. Στο επίπεδο των πολιτικών εκδηλώσεων, την πρώτη μέρα έχουμε workshop, δηλαδή συζητήσεις, εκδηλωσούλες σε κύκλο συνήθως, που φέτος διαλέξαμε να πιάνουν διάφορα ζητήματα τα οποία είτε σχετίζονται με τις επιμέρους σχολές είτε σχετίζονται με γενικότερα θέματα του Πανεπιστημίου. Φέτος είχαμε workshop από το Γεωπονικό για τους μετανάστες στις εργάτες γης. Είχαμε workshop από την ΑΣΟΕ και το ΠΑΠΗ, από τα σχήματα της ΑΣΟΕ και του ΠΑΠΗ, για το πρόγραμμα σπουδών τους και το πώς μπαίνει η οικονομία και η πολιτική στο πρόγραμμα σπουδών των δύο αυτών πανεπιστημίων. Είχαμε για το νομικό καθεστώς προσφύγων και το νόμο για την ηθαγένεια από το σχήμα της νομικής. Για το σώμα και τη φεμινιστική πορνογραφία από το σχήμα της φιλοσοφικής, ενώ το σχήμα της Παντίου έκανε συλλογική ανάγνωση έργα του Γκαλεάνο και εξέτασε το πώς τέλος πάντων η λογοτεχνία μπορεί να έχει και ένα πολύ πιο πολιτικό πρόσημο και να διαπερνάται από την πολιτική. Αυτά ήταν τώρα την πρώτη μέρα, ακολουθεί το καλλιτεχνικό πρόγραμμα και για αύριο έχουμε προγραμματίσει κεντρική εκδήλωση με τίτλο «Όταν ο αυταρχισμός δεν έχει όρια, η αντίσταση δεν γνωρίζει σύνορα» και αφορά τις διεθνικές αντιστάσεις του φοιτητικού κινήματος που ειδικά τη φετινή χρονιά ήταν πάρα πολύ έντονες σε μια σειρά χωρών από την Καλιφόρνια, στον Καναδά, στο Άμστερνταμ, στα Σκόπια, στη Χιλή και φυσικά εδώ πέρα και εδώ πέρα στην Ελλάδα. Σε μια εκδήλωση που θα έχουμε την Τόνια Κατερίνη, η οποία θα δώσει το διεθνιστικό χαρακτήρα των κινημάτων γενικότερα και στη συνέχεια από ένα παιδί από το Άμστερνταμ, από την κατάληψη του Magden House που έγινε φέτος και κράτησε 2 μήνες περίπου, θα βάλει τα χαρακτηριστικά του κινήματος στο Άμστερνταμ. Και μέσα από τη συζήτηση που θα ακολουθήσει, θέλουμε να δείξουμε ότι σε όλες αυτές τις αντιστάσεις υπήρχε πάντα και ένα αντιπρόταγμα, μια άλλη αφήγηση για το Πανεπιστήμιο. Είτε αυτό λεγόταν ανοιχτό πανεπιστήμιο, είτε ελεύθερη εκπαίδευση, είτε νέο πανεπιστήμιο. Και μέσα από αυτό να δώσουμε και το δικό μας αντιπρόταγμα για το πανεπιστήμιο εδώ στο τώρα, που είναι το πανεπιστήμιο των αναγκών μας. Και να συζητήσουμε πώς ακριβώς το φανταζόμαστε, τη σύνδεσή του με την κοινωνία, την κάλυψη των κοινωνικών και φοιτητικών αναγκών. Και αυτά. Και αύριο στη συνέχεια θα ακολουθήσει η Ρεμπέτικο Γλέντι.